τώρα συνεχίζουμε την ομολογία του Ερχού μας του Γιάννη, το δεύτερο μέρος, να ακούσουμε τα μεγαλεία που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Σίγουρα περάσαν τα χρόνια μετά. Ξεκινήσαμε από το μηδέν. Γιατί όπως έλεγα εγώ παλιά, προ Χριστό θα πάρω μια πλούσια κοπέλα, πήρα μια ορφανή. Μια κοπέλα που δεν είχε τίποτε. Και το χειρότερο, συσταγωγικά το βάζω, γιατί αποδείχθηκε ότι ήταν μέσα στη δοκιμασία που έπρεπε να περάσω, το χειρότερο ήταν ότι αν και η κοπέλα ήταν πολύ όμορφη και είχε μια πολύ καλή καρδιά, αλλά ήταν και πιστή στο Χριστό. Η μητέρα μου, που την υπεραγαπούσα και την είχα μέχρι κάποια ηλικία το πρότυπο και η μητέρα μου και θα δίνα τα πάντα για τη μάνα μου, είχα κάποιους δεσμούς συναισθηματικούς και μετά κατάλαβα ότι η μητέρα μου είχε μεγάλη επιρροή επάνω μου μέχρι να γνωρίσω τον Χριστό. Από τη στιγμή που γνώρισα τον Κύριο, έλεγα το θέλημα του Κυρίου θα γίνει και όχι το θέλημα της μαμάς μου, που αγαπούσα πάντοτε, έτσι. Η μαμά μου λοιπόν όταν είδα ότι έφευγα από την επιρροή της και μάλιστα ότι παντρευόμουν μια κοπέλα ξένη από το Λάος με σχιστά μάτια, έτσι, δόξα, ορφανή, πάμφτωχη, εναντιώθηκε πολύ. Και δυστυχώς παρέσυρε και όλους τους συγγενείς και γινόταν ένας μεγάλος αγώνας τώρα να την αποδεχθούν, διότι λέω εγώ αυτή είναι την κοπέλα, αγάπησα, αυτή θα παντρευτώ. Και μέχρι την τελευταία νύχτα, πριν από το γάμο μου, γινόταν τρομερός πόλεμος στο σπίτι μου. Δεν θα ερχόταν η μητέρα μου, γινόταν με τους συγγενείς χαμός. Τελικά όμως ο Θεός έκανε χάρη και η μητέρα μου και ο πατέρας μου και οι συγγενείς μου ήρθαν στο γάμο αυτό που έμπαινα για πρώτη φορά στην Αγία Αποστολική Εκκλησία του Χριστού μας και παραστεκότανε. Και μετά σιγά σιγά αυτή η αντιπάθεια γινόταν συμπάθεια και μετά κερδίθηκε με η μητέρα μου και θα έλεγα στα χέρια της γυναίκας μου, της Φρασάς, έδινε την ψυχή της στο Χριστό και έφευγε. Αυτά είναι τα θαύματα του Κυρίου. Βεβαίως. Νίκη του Χριστού. Νίκη του Χριστού. Γιατί ακούω ότι πολλοί αδελφοί μπαίνουν στο δρόμο του Κυρίου και αρχίζει ένας μεγάλος αγώνας με τους συγγενείς, οι οποίοι γίνονται μεγάλο εμπόδια και μερικοί αδελφοί εν Χριστώ που μάλιστα και αναγεννώνται και παίρνουν μεγάλη δύναμη από το Θεό λόγω του ότι υπάρχει επιρροή των συγγενών σταμάτανε την πορεία. Ενώ δεν θα έπρεπε, γιατί λέει ο Χριστός ότι όποιος δεν με αγαπήσει με όλη του την καρδιά, μάλιστα αν δεν μισήσει το φρόνημα της σαρκός, του πατέρα, της μητέρας, του παιδιού σου ακόμα, έτσι, και δεν ακολουθήσεις τον Χριστό, δεν μπορείς να είσαι πραγματικός μαθητής του Κυρίου. Πρέπει να αγαπήσεις τον Κύριο πάνω... Πάνω απ' όλα. Εξ όλης καρδίας. Εξ όλης της καρδίας. Να το πούμε γραφικά. Εξ όλης καρδίας. Αλλά είδα όμως και είδα αρκετούς συγγενείς, τρεις άλλες οικογένειες συγγενών μου, να πιστεύω στον Χριστό από την ομολογία μου και από την άκαμπτη στάση μου, διότι έλεγα ότι ο Κύριος ο Ιησούς είναι η ζωή αιώνια, είναι το φως του κόσμου, είναι η αλήθεια. Και είδα τη μεγάλη αλλαγή μέσα μου που έγινε, διότι ήξερα και την αμαρτωλή, την πρώην ζωή μου, ήταν σε απορία μεγάλη, δέχθηκα την ομολογία μου και αυτές οι τρεις οικογένειες έδωσαν την καρδιά τους στο Χριστό και σώθηκαν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μετά ο Κύριος προχώρησε, αδερφέ Γιάννη. Μετά άνοιξα το ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, δόξα τω Θεώ, λίγες γνωριμίες είχα, ερχόταν όμως και αδελφοί και με βοηθούσαν, ερχόταν και παιδιά αδελφών που βάλαμε τα σιδεράκια, άρχισα να αποκτάω την πείρα πάνω και στην πράξη και σε μια δεδομένη στιγμή, πώς ήρθαν τα πράγματα έτσι, λέω, δεν κάνω μια περιοδία, σέρες, δράμα, καβάλα, να δώσω κάρτες μου στον άρχοντα ασθενής στη Θεσσαλονίκη να κάνω τα δόντια των παιδιών. Και πραγματικά, εν έτη 1984, επισκέπτομαι την Καβάλα, τις Σέρες, τη Δράμα και στην Καβάλα βρίσκω αδελφούς. Τον αδελφό τον Χρήστο, την Ευαγγελίτσα εκεί πέρα, την αδελφή την Κρυσταλία που τώρα είναι στον ουρανό, την αδελφή την Μέλπο. Ήταν μια ζεστή αγκαλιά, ήταν η αγάπη των αδελφών. Ήταν κάτι που με συγκλώνιζε. Και λέω, λες, μια μέρα να έρθω στην Καβάλα. Μα τι ψυχούλες είναι αυτές, τι καρδιές είναι αυτές, τι αδέρφια είναι αυτά.
Εν τω μεταξύ και τα αδέρφια άρχισαν να προσεύχονται. Κύριε, στείλε μας το Γιάννη κοντά μας. Εγώ λοιπόν έδωσα τις κάρτες, επισκέφθηκα πολλούς οδοντιάτρους και ένας οδοντίατρος μάλιστα μου λέει, κύριε Παναγιωτήδη, λέει, δεν έρχεστε εδώ στην Καβάλα να ανοίξετε διατρείο. Εδώ δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν έχουμε ορθοδοντικό. Θα στέλνουμε τα παιδιά, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Αν θα έρθετε εδώ, θα είναι πολύ καλά και για το επάγγελμά σας. Αυτός ο άνθρωπος λεγόταν καπετάνιος Κώστας. Το χρησιμοποίησε Θεός. Και σε μια δεδομένη στιγμή, λοιπόν, λέω, δεν επισκέπτομαι πρώτα και το ΙΚΑ από τα ταπεινά. Να πάω εκεί στον διευθυντή το ΙΚΑ, να ρωτήσω. Αν θέλω να με πάρω, να με πάρουν. Και πραγματικά όταν πήγα στο ΙΚΑ της Καβάλας σε μια άλλη δεύτερη επίσκεψη, άρχισαν όλοι να φωνάζουν. Εσύ ήρθες στο μάνα εκ του ουρανού. Εσύ μας έσωσες. Όλα αυτά τα παιδιά εμείς που στέλνουμε, ευτυχώς τα έχεις εδώ και θα τα εξυπηρετείς. Θα κάνεις θεραπείες εδώ επί τόπου. Και μάλιστα στο γιατρείο σου ακόμα, το ιδιωτικό, ακόμα καλύτερα. Και έτσι λοιπόν, με στέλνουν στην Αθήνα και εκεί να, πώς συμβαίνει και αυτό, να είναι ένας οδοντίατρος που είχε μια πολύ υψηλόβαθμη θέση, είχε μέσα στο Υπουργείο και ο οποίος κανόνιζε αυτές τις μεταθήσεις ακόμα και στο ΙΚΑ. Και η γυναίκα του Τιχάνη να ήταν η συμφοιτήτριά μου και να μου λένε πολύ, με πολύ χαρά θα πας, θα κάνουμε τα χαρτιά σου ό,τι χρειάζεται, θα σε συστήσουμε και θα σε δώσουμε το καλύτερο μισθό. Και πραγματικά ο μισθός μου για το ΙΚΑ, για την εποχή εκείνη, ήταν τετραπλός από ότι η άλλη συναδελφή μου ήταν και ιδιωτικό ιατρείο και εξυπηρετούσε από την Ορεστιάδα, Σουφλίδα, Δημότυχο, έτσι Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, Δράμα, Σέρες, Καβάλ, όλο αυτό το κόσμο και ταχύτατα ο Θεός μου έδωσε αυτές τις ικανότητες, γιατί δούλευα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 2.30-3 ώρα τουλάχιστον για το ΙΚΑ και στις 4 ώρα άργιζα τα ιδιωτικά τα περιστατικά μέχρι τις 8.30 έστω 9 η ώρα το βράδυ. Αλλά επειδή γνώρισα και την Εκκλησία του Χριστού στην Καβάλα, γιατί το 1984 από τη Θεσσαλονίκη πλέον πήραμε την απόφαση να πάμε στην Καβάλα, μια και το ΙΚΑ δεχότανε και ήταν οι καλύτερες προοπτικές, άρχισα λοιπόν να δουλεύω με τέτοιο πυρετόδη ρυθμό και είχα τέτοια ικανότητα, τέτοια δύναμη, τέτοια χάρη. Τα περιστατικά όλα πώς έβγαιναν. Ήρθαν και οδοντοτεχνίτες δίπλα μου. Πώς τους έφερε ο Θεός. Και βγάζανε και αυτά τα μηχανήματα ένα πίσω από το άλλο. Ξυπηρετούσαμε τόσο κόσμο. Ήταν το χέρι του Θεού. Να κάνεις τόσα ωραία πρόσωπα, τόσα ωραία χαμόγελα. Δόξα τω Θεώ και στρατηγικά. Αλλά έλεγα, κύριε, γιατί η εκκλησία εκεί στην Καβάλα ήταν καθημερινά μάλιστα. Ήταν εκκλησία της προσευχής και 3 και 4 ώρες γόνατα. Και τι έλεγα, κύριε, έστω να προλάβω κάτι από το λόγο. Σε 7 με 8 είχαμε προσευχή, 8 με 9 είχαμε το λόγο του Θεού, δόξα τω Θεώ, και πολύ καλούς εργάτες είχαμε. Και μετά τις 9 η ώρα, και 10 και 11 η ώρα και 12 η ώρα, στα γόνατα, προσευχή, σαν εκκλησία, δοξολογία, λατρεία, ευχαριστία. Αναγεννιόταν συνέχεια ψυχές, ήταν καλύτερη περίοδος τότε. Η εκκλησία της Καβάλας βαπτιζόταν με πνεύμα Άγιο συνέχεια. Βαπτίσεις εν είδατε ένα σωρό. Τι μεγάλη έκανε ο Κύριος εκείνη την περίοδο. Αλλά έλεγα να τελειώσω άντε το ιατρείο, αλλά έστω και 9 παρά 5 να πάω να προλάβω να ακούσω κάτι από το Λόγο του Θεού. Δόξα τω Θεώ. Έτσι λοιπόν το Θεό. Ήταν τόσο ωραία. Ήταν όλα ένα θαύμα. Απολάβανα τον Κύριο. Σε ηλικία 35 χρονών πήρα και ένα αυτοκινητάκι για πρώτη φορά. 35 χρονών, αν και γιατρός, 35 χρονών δεν πήρε ποτέ μοτοσακό. Δεν θα ήθελα ποτέ να είχα. Δόξα τω Θεώ και Θεός με φύλαξε και από ατυχήματα και από άλλα πολλά, αλλά όχι μοτοσακό. Δεν έσπασε ποτέ κανένα κόκαλό μου. Δόξα τον Κύριο, με φύλαξε ο Θεός πολλάκες. Ενώ ήμουνα το 84 λοιπόν στην Καβάλα πλέον εγκατεστημένος, 81 με 84 είπαμε στη Θεσσαλονίκη, 84 με 87 μαθητής του Κυρίου απλώς, το 87 ο Κύριος, κατά αποκάλυψη και αυτό, με έκανε επίσκοπο, πρεσβύτερο μέσα στην Αγία του Εκκλησία, να τον υπηρετήσω. Τότε πήρε και το αυτοκίνητο, γιατί χρειαζόταν να το πηγαίνω και σε αδερφούς που ήταν στην Ξάνθη, στη Δράμα, να στηρίζω πλέον ψυχές, να τις αγκαλιάζω, να δίδω χαρά, μηνύματα ελπίδας. Δόξα τω Θεώ, ήταν όλα μέσα στο σχέδιο του Θεού και συνέχισα να τον υπηρετώ εκεί με τη χάρη του Θεού επί πολλά χρόνια στην Καβάλα και
Θα ήθελα πολλά να πω πάνω σε αυτή τη διακονία τελικά η οποία εξελίχθηκε και εκτός από αυτή την υπηρεσία της ποίμασης, διότι και σαν πρεσβύτερος επισκοπής στην Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε με το ίδιο του το αίμα ο Κύριος, αλλά μετά άνοιξε πραγματικά την Εκκλησία στους Φιλίππους, από την οποία άρχισαν να την υπηρετώ και αυτή από το 1988 κοντά, να γίνονται συναθροίσεις συχνές σε σπίτια αδελφών και τελικά το έργο του Θεού άναψε, εξελίχθηκε και φτάσαμε να έχουμε και ιδιόκτητη Εκκλησία. Δόξα τω Θεώ. Είναι ένα θαύμα που κάνει ο Θεός στη ζωή του κάθε ανθρώπου, ένα θαύμα ζωντανό που το απολαμβάνουμε καθημερινά μέσα στη ζωή μας, γιατί σίγουρα ούτε όταν ήσασταν παιδί που πήγατε στο Παρίσι είχατε σκεφτεί όλα αυτά που θα έκανε ο Κύριος. Τίποτε. Και όπως και ομολογήσατε, ούτε αγαπούσατε τον Κύριο και ούτε τον ψάχνατε. Αλλά εκεί στο Παρίσι, στην πόλη της αμαρτίας μπορώ να πούμε. Η πόλη του σκότους λέω. Εκεί... Δεν ξαναεπισκέφθηκα από το 79. Εκεί σε βρήκε ο Δεν Χριστός. Δεν με τράβηξε. Εν αντιθέσει όμως, με έδωσε ο Θεός τέτοια αγάπη για τους φτωχούς, τους γαλλόφωνους. Πού είναι αυτοί? Στο Κονγκό, στο Καμερούν, γιατί τα τελευταία χρόνια ο Θεός άνοιξε και αυτή τη θύρα να επισκεπτόμαστε ορφανά, παιδάκια και ανθρώπους εκεί που γνωρίσαμε, γιατί θέλανε την υγιένωση τη δασκαλία, γιατί η Καινή Διαθήκη, αφού είναι ελληνική και οι Έλληνες την καταλαβαίνουν καλύτερα από κάθε άλλο λαό και ιδιαίτερα οι υπεύθυνοι των εκκλησιών, ήθελε να μάθουν πολλά πράγματα, να διευκρινιστούν, διότι ακόμα και η μετάφραση του Louis Secund, που θεωρείται η καλύτερη μετάφραση γαλλική, έχει πολλά λάθη και πρέπει να διευκρινίσεις τι ακριβώς εννοεί. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το να είναι γυναίκα και καλυμμένη, να έχει το κατακάλυμα την ώρα της προσευχής, δεν μπορούν ούτε καν να το διανοηθούν, ούτε να το φανταστούν, ούτε να το συλλάβουν αυτό το νόημα από τη μετάφραση του Secund που γίνεται, καταλάβατε. Περιβόλαιο είναι η κόμη της γυναίκας, αλλά πρέπει να έχει το κατακάλυμα. Το κατακάλυμα, όπως έτσι δεν είναι, όπως λέει. Πρέπει να είναι σκεπασμένη. Γι' αυτό και σωστά οι Ορθόδοξες, οι Χριστιανές της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Βουλγαρίας, ακόμα και της Ρουμανίας, των Ανατολικών χωρών, έστω με την απλοϊκή αυτή πίστη, δεν μπορούν να πάνε στην προσευχή, ακόμα και στην Εκκλησία, χωρίς να είναι καλυμμένες. Μόνο αυτό στην Ελλάδα συναντάται, να μπαίνουν στην Εκκλησία οι γυναίκες, οι δικές μας, οι Ελληνίδες, ακάλυπτες και να προσεύχονται. Δεν στέκει αυτό. Γιατί λέει είναι ως εξηρισμένη η γυναίκα, η οποία είναι χωρίς κάλυμα στην προσευχή. Έχει ένα νόημα πνευματικό, κάτι θέλει να πει διαμέσου και του καλύματος ο Κύριος, πως πρέπει να είναι η γυναίκα, να θεωρεί και τον άνδρα της βέβαια κεφαλή της, έτσι δεν είναι. Βέβαια. Αλλά για τους αγγέλους που παρίστανται την ώρα της προσευχής, που παρίστανται την ώρα της προσευχής, η γυναίκα πρέπει να είναι πάντοτε και καλυμμένη. Δόξα τω Θεώ, ήθελα, πιστεύω ότι φτάνουμε προς το τέλος της ομολογίας, ήθελα να μου πείτε τη σκέψη σας, πώς βλέπετε την περίοδο αυτή, την πνευματική την οποία ζούμε και τι είναι η προσδοκία που υπάρχει μέσα στην καρδιά σας. Κοιτάξτε, για μένα είναι πολύ βασικό να γνωρίσει ο λαός μας την Καινή Διαθήκη. Είναι η ορότερη γλώσσα του κόσμου η ελληνική. Καυχόμαι γιατί είμαι Έλληνας, γιατί αν εμείς έχουμε τόσα εκατομμύρια λίματα ήταν με δύο μη, δηλαδή οι λέξεις μας, έτσι, είναι τόσες πολλές και τόσα νοήματα μπορούν να βγουν. Το συντακτικό, η γραμματική μας, όλα αυτά που θαυμάζουν και όλοι οι λαοί της γης, η Διαθήκη λοιπόν αυτή που είναι στη γλώσσα μας πρέπει να γνωριστεί στους Έλληνες πρώτα. Δηλαδή σπάνια να συναντήσει, δεν είναι ούτε ένα στους 100 Έλληνας που να έχει διαβάσει την Καινή Διαθήκη μία φορά. Γιατί αυτό? Ενώ εκεί που πάμε ακόμα και στο Κονγκό και στο Καμερούν και σε διάφορα άλλα μέρη της γης, βλέπεις ανθρώπους απλούς, ταπεινούς, που μέρα νύχτα διαβάζουν το Λόγο του Θεού και εκεί στηρίζεται, από εκεί είναι η πίστη τους. Άρα λοιπόν, οι Έλληνες, αν δεν έρθουν σε επίγνωση του Λόγου του Θεού, δεν θα μπορέσουν να σωθούν οι ψυχές.
Μπορεί να λένε είμαι καλός άνθρωπος, κάνω καλά έργα, καλές πράξεις. Αλλά εάν δούνε στον καθρέφτη του Λόγου του Θεού και δούνε πραγματικά τον εσωτερικό άνθρωπο, διότι έτσι αποκαλύπτεται, θα διαπιστώσουν το πρώτο πώς αμαρτωλοί είμαστε όλοι οι άνθρωποι, ούτε είσαι αναμάρτητος. Και αν δεν έρθουν αυτά τα δάκρυα της μετανοίας, γι' αυτό εμείς κηρύττουμε έξω και τις πλατείες και στους δρόμους και φωνάζουμε και λέμε μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Ίγκη και εν γάρ, διότι πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Ο Χριστός έρχεται. Το λέμε παντού. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, στη Θεσσαλονίκη πρώτα ακούστηκε αυτό, ότι οι αναστατώσαντες στην Οικουμένη ήρθαν και εδώ. Και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, ο Θεός μας βάζει αυτά τα σπλάχνα και αυτά τα δάκρυα, γιατί σπείροντες με τα δακρύων, να γαλιάσει θέλω σε θερίζει. Δηλαδή βγαίνουμε έξω. Δεν ξέρουμε τι θα πει ο φίλος, ο γείτονας ή ο συγγενής μας, τι θα πει ο κόσμος γενικά, μα τι έχουν αυτή τέτοια αγάπη, έχουν διαλαλούνε το Ευαγγέλιο της δόξης του Χριστού και ποιο είναι το κινητρό τους, τα χρήματα. Φυσικά όχι. Η καρδιά μας είναι πλημμυρισμένη από αγάπη. Εγώ φέτος με τη χάρη του θα πήγα μέχρι τη Βέρεια, στη Θεσσαλονίκη πολλές φορές, στις Σέρες, στη Δράμα, την πόλη μου όπου γεννήθηκα, στη Καβάλα βγήκα έξω, μα σε ξέρει όλος ο κόσμος γιατρός εσύ, έβγαλες πανό έξω και λες η οδός και η αλήθεια και η ζωή είναι ο Χριστός, το φως του κόσμου και διαλαλείς αυτά τα θαυμαστά που λες ότι ο Κύριος έκανε στη ζωή του κάθε αμαρτωλού, ότι μπορεί ο κάθε άνθρωπος, ο πιο αμαρτωλός μάλιστα, να σωθεί. Το διακηρύττουμε παντού. Μέχρι την προηγούμενη Κυριακή και στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί είναι ένας φάρος, είναι το 1800 τότε, πολλοί κόσμος, αν πάει στην Αλεξανδρούπολη, στο φάρο θα πάει, υψώθηκε ο πιο ψηλός φάρος. Ο Λόγος του Θεού με τέτοια παρησία και τέτοια εξουσία και δύναμη, που χιλιάδες ψυχές μας ακούνε συνέχεια, κάθε φορά που βγαίνουμε. Είτε στην παραλία της Θεσσαλονίκης, οι αδερφοί πηγαίνουν Πέμπτες, Κυριακές, χειμώνα, καλοκαίρι της Θεσσαλονίκης βγαίνει ένας ωραίος πυρήνας αδελφών, βγαίνει, πηγαίνει στην πλατεία Ναυαρίνου, εκεί που είναι το στέκι των ναρκωμανών, αλλά και εκεί, από εκεί περνάνε χιλιάδες και φοιτητές. Η Θεσσαλονίκη διαθέτει, μπορεί να έχει 300.000 φοιτητές. Από εκεί περνάνε και όλοι αυτοί ακούνε το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Χριστού, ο Θεός είναι αγάπη. Και βλέπω τώρα, έτσι κι εγώ, ότι η πατρίδα μας έχει ανάγκη από το να ακούσει, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, όπως τους πρώτους αποστολικούς χρόνους. Και η προσδοκία μου είναι και η προσευχή μου είναι να σωθούν πολλοί Έλληνες. Δεν είναι να ανήκουμε σε ένα δόγμα, σε μια θρησκεία, να κάνουμε τυπικά πράγματα, αλλά ουσιαστικά στην πράξη να έχουμε μια μεγάλη καρδιά, να αγκαλιάσουμε πολύ τους πονεμένους, τους θλιμμένους, αυτούς που είναι σε απόγνωση. Σήμερα οι άνθρωποι, λες και δεν έχουν αισθήματα. Η εγκληματικότητα, όπως τη βλέπουμε και εδώ στην Αθήνα βέβαια, είναι ακόμα χειρότερα. Και στην επαρχή όμως, που όλο και περισσότερα τα άσχημα, τα συμβάντα αυτά, μας θλίβουν πολύ. Και λέμε, Κύριε, δώσ' μας τη δύναμη, τη χάρη, έτσι να μιλήσουμε για Σένα. Πηγαίνουμε στα μπαράκια, στα κέντρα της νύχτας, αγκαλιάζουμε τις γυναίκες που είναι μέσα ακόμα και στην πορνεία. Τους λέμε, ο Χριστός ζει, σε αγαπάει, βγες από εκεί που είσαι, βγες από τη λάσπη. Και είναι ένα θεάρεστο έργο αυτό, γιατί τελικά όταν στο Χριστό πηγαίνουν οι τελώνες, οι πιο αμαρτωλοί και οι πόρνες, οι άνθρωποι λέγανε, μα καλά με αυτούς κάνεις παρέα. Και ο Κύριος έλεγε, δεν έχει χρεία γιατρού ο υγιής, αλλά ο Πάσχων. Δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια. Και σήμερα υπάρχει μεγάλη αμαρτία στην Ελλάδα, πολλή ειδωλολατρεία. Οι άνθρωποι αγαπάνε πολύ το χρήμα, είναι πολύ εγωιστές, έτσι, είναι φιλίδωνοι, φιλάργυροι, προπετείς, τετυφωμένοι. Τα παιδιά εκεί λυπάμαι πολύ. Απειθεί στους γονείς, από το δημοτικό βρίζουν πολύ άσχημα. Αυτό το λέω προς λύπη μου, είμαστε από τους λαούς όπου υπάρχει πολύ βρισιά. Οι νέοι δεν χρησιμοποιούν παρά 100 λέξεις και αυτές είναι πολύ άσχημες. Ενώ όπως επαναλαμβάνω έχουμε την ωραιότερη γλώσσα του κόσμου. Έτσι δεν είναι? Ένα θησαυρό. Ένα θησαυρό. Και το ωραιότερο βιβλίο του κόσμου στη γλώσσα μας. Ας το ανοίξουμε, να μην είναι στο εικονοστάσι, να μην είναι έτσι στο κομωδίνο δίπλα μας, να μην είναι φυλαχτό. Να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο,
του Χριστού μας και ο ζωπιός λόγος του Θεού θα μας αναστήσει. Άρα λοιπόν τώρα αυτό που λαχτερώ και αυτή η προσδοκία μου είναι, βέβαια ο ερχομός του Χριστού είναι πολύ κοντά, όλα τα σημεία φανερώνουν ότι είναι κοντά ο Κύριος, βλέπουμε το ηλεκτρονικό τώρα φακέλωμα που ετοιμάζουν με την ταυτότητα, με χίλια δυο άλλα, με το μικρό τσίπ, με το εμφύτευμα αυτό που θα μπει στο δεξί χέρι, όπως λέει στην Αποκάλυψη, στο μέτωπο του ανθρώπου, θα εμφανιστεί και ο Αντίχριστος και όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να μου επιτραπεί να το διαβάσω, είναι επιστολή του Ιωάννου η πρώτη, παιδεία εσχάτη ώρα είναι. Είναι από το δεύτερο κεφάλαιο, πρώτη επιστολή του Ιωάννη, του μαθητή της αγάπης, του Ευαγγελιστή. Παιδεία εσχάτη ώρα είναι και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, 18 εδάφιο είναι, και τώρα πολύ αντίχριστη υπάρχωση, όθεν γνωρίζουμε ότι είναι εσχάτη ώρα. Δηλαδή και εμφάνιση του Αντιχρίστου. Και αυτή θα γίνει, ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Με το 666, το χάραγμα, όλα αυτά θα γίνουν. Αλλά εμείς δεν φοβόμαστε, γιατί έχουμε τον Χριστό, που θα έρθει να μας παραλάβει. Δεν θα μας αφήσει. Και όλα αυτά ο Κύριος μας που γράφονται μέσα στο Λόγο του Θεού, δεν τα γράφει για να μας φοβήσει. Όχι. Τα γράφει γιατί μας αγαπάει. Βέβαια. Και θέλει να μας δείξει την αλήθεια. Βέβαια. Και για να την ακολουθήσουμε για να σωθούμε. Ναι, μας πληροφορεί ο Κύριος και αυτό που δεν ξέρουν οι μεγάλοι κυβερνώντες, οι άρχοντες, βέβαια πρέπει να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους. Να διάγουμε βίο νησίχιων και ατάραχων εν πάση ευσεβία και σεμνότητα. Για όλους τους ανθρώπους. Και εδώ γίνεται κάτι ωραίο που μου έδειξε και εμένα ο Κύριος, ότι ο ρόλος του χριστιανού είναι να είναι ειρηνοποιός. Δηλαδή σεβόμαστε τις αρχές της εξουσίας, προσευχόμαστε για αυτές, αλλά και οι άνθρωποι σήμερα είναι ανάστατοι. Θέλουν να κάνουν, να αντιδράσουν. Εμείς τώρα τι θα πούμε, Κύριε, έτσι, να μην γίνει κακό. Αχα, εσύ αγαπάς τη χώρα μας, τίμησες τη χώρα μας, αγαπάς την Ελλάδα. Εμείς, ξέρετε, ήμασταν 540 χρόνια στη σκλαβιά των μουσουλμάνων, των Τούρκων, εκεί πάνω στη Μακεδονία. Εσείς οι Νότιο-Ελλαδίτες ήσασταν 420 χρόνια. Αλλά εγώ προέρχομαι από μία οικογένεια, από οικογένειες, είναι το γένος, τα κλαδιά της οικογένειας τέτοια, που φτάνουν επί αιώνες βαθιά Έλληνες. Στη Θεσσαλονίκη ο Παύλος όταν πήγε και ο αδερφός μας ο Σίλας, πλήθος Ελλήνων Θεσσαλονικαίων πίστεψαν, πήγε στη Βέρεια, αναφέρει και εκεί, πίστεψε πλήθος Ελληνίδων μάλιστα, γυναικών πρωτίστων, η Μακεδονία ήταν πάντοτε ελληνική και ήταν Έλληνες. Και εγώ θα σας το πω αυτό, ότι κατάγομαι από γενιά Ελλήνων, γενναίες γενναιών και μάλιστα έχουμε πορτρέτα παππούδων, προπαππούδων, προπροπαππούδων Ελλήνων, οι οποίοι ήταν στην Δράμα, εκεί, στις Σέρες, στη Θεσσαλονίκη, από εκεί και κράτησαν αυτή την υπέροχη γλώσσα, ήταν πάντοτε καυχόμενοι για τον πολιτισμό μας, είχαν πάντοτε το Ευαγγέλιο, αυτό το Ευαγγέλιο χαρακτηριστικά 1929, μου το έκανε δώρο σήμερα, χθες, ένας αδελφός μας εν Χριστώ, με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχουμε το αιώνιο Ευαγγέλιο και χαίρομαι πολύ να το διαβάζω στην αρχαία ελληνική γλώσσα, δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, κρατήσαμε, ο Κύριος το επέτρεψε να είμαστε τόσα χρόνια σκλαβιά, αλλά τώρα την Ελλάδα ο Κύριος θέλει να τη χρησιμοποιήσει. Να σωθούν οι Έλληνες πρώτα και πάλι διαμέσω των Ελλήνων μπορεί ο Θεός να κάνει ένα έργο παγκοσμίως, να πηγαίνουν αδελφοί στην Αυστραλία, να πηγαίνουν αδελφοί στην Κίνα, που και εκεί μαθαίνουμε τώρα ότι είναι πάνω από 100 εκατομμύρια χριστιανοί αναγεννημένοι και πιο πολλοί μάλιστα βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Θέλουν τους Έλληνες. Και εμείς θα πούμε, Κύριε, είδω εγώ, αποστηλώνουμε. Δηλαδή, ένα τέτοιο ρομαντισμό με βάζει ο Κύριος. Ο Κύριος να αποστείλει εργάτες στο μεγάλο αγρό του, διότι ο θεωρισμός είναι πολλοί, οι εργάτες είναι λίγοι. Και θέλει ο Κύριος ιδιαίτερα τους Έλληνες να τους χρησιμοποιήσει, διότι θα πάρει μια εκκλησία Αγία, την ύφη του την Αγία, χωρίς κοιλίδα ερητίδα. Ο νυμφίος ο Χριστός. Την Περιστερά μου. Την Περιστερά. Όπως λέει στην υγεία μου, σε φυσικά διδασκαλία πρέπει να είναι. Θα μου πεις και το κάλυμα και το κάλυμα. Θα μου πεις ένας γάμος, ένας γάμος.
Θα πεις ο επίσκοπος πρέπει να έχει οικογένεια, να έχει τέκνα, να έχει παιδιά, μη κατηγορούμενο άσωτα ή ανυπότεκτα. Ναι, έτσι πρέπει να είναι ο επίσκοπος. Θα μου πεις ο Κύριος δεν θέλει εικόνες. Δεν θέλει εικόνες, όπως δεν είχαν οι πρώτοι χριστιανοί εικόνες. Δεν τις χρειαζόμαστε, το Θεός είναι πνεύμα. Δηλαδή πρέπει η Εκκλησία να ετοιμαστεί, να αγιαστεί και στην γένωση δασκαλία, γεμάτη από τη χαρά του ουρανού και την προσδοκία, όλοι μαζί να πετάξουμε ως αιτία. Και να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Τον αγαπημένο της ψυχής μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήθελα να πω τόσα πολλά, αλλά πρέπει η εκπομπή να τελειώσει. Αγαπώ πολύ τον Κύριο, τον Σωτήρα μου Ιησού Χριστό, και θα πω και κάτι ακόμα. Ο Κύριος μου έδειξε ότι με έβλεκε να υπηρετήσω και άλλους λαούς, και ιδιαίτερα τους Γάλλους, τους γαλλόφωνους. Μάλιστα σε ένα ζωντανό ενύπνιο, σε ένα καράβι, μου έδειξε ότι ήταν κάποιοι Γάλλοι, τους έστρωνα το τραπέζι μέσα στο καράβι αυτό, τους ανακούφιζα διότι εγώ τους ξεφόρτανα από τα βαρέα φορτία τους, τους έστρωνα το τραπέζι, τους έβαζα τα πιάτα, τα μαχαιροπύρωνα, ήμουν ο δούλος τους. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι όποιος θέλει να είναι μέγας μεταξύ σας, ας γίνει πάντων έσκητος και πάντων υπηρέτης. Γι' αυτό ο Κύριος έπλυνε τα πόδια και των μαθητών του, έτσι. Και έτσι μας καλεί ο Κύριος. Εμείς είμαστε εκκλησία υπηρεσίας, προσφοράς, θυσίας. Έτσι λοιπόν, αφού τους τακτοποιήσω, αυτή έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Σου λέει, πώς γίνεται αυτό, αυτός ο άνθρωπος να μας βοηθάει τόσο και να είναι υπηρέτης μας. Που είναι άγνωστος. Σε αυτό το ενύπνιο λοιπόν που με έδειξε ο Κύριος και ήταν γεμάτο από διδασκαλία, εγώ τους έλεγα στα γαλλικά, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο δρόμος της ζωής και ο δρόμος του θανάτου. Ο δρόμος του φωτός και ο δρόμος του σκότους. Αλλά ο Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ξυπνάω. Λέω, Κύριε, τι σημαίνει αυτό, γιατί μου το έδειξες αυτό. Θέλω τώρα που θα ανοίξω το λόγο σου να μου πεις γιατί, Κύριε, τι θέλεις να μου πεις. Και αμέσως με το που ανοίγω τη γραφή, αδελφέ, πόσο θαυμαστά ο Κύριος μας οδηγεί, δια τούτο πέφτω εδώ, στο 3 εδάφιο, Α Κορινθίους ΙΒ3, δια τούτο σας γνωστοποιώ, ότι ουδείς λαλών δια πνεύματος Θεού λέγει ανάθεμα τον Ιησούν, και οδείς δίνεται να είπε Κύριον Ιησούν, ημί δια Πνεύματος Αγίου. Κύριος είναι ο Ιησούς. Και σήμερα πήγα στον Άριο Πάγο, στάθηκα στο σημείο που ο Απόστολος Παύλος στάθηκε, ανέβηκα εκεί και άνοιξα το Λόγο του Θεού και άρχισα να διαβάζω από τις πράξεις των Αποστόλων Ιώτα Ζήτα 22 μέχρι 32 εδάφιο. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου έφη. Είπε, άντρες Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω δυσυνδαιμονεστέρους εμάς, δηλαδή θεοσεβείς και λοιπά, και μετά τους είπε για τον αγνώστο Θεό. Διάβασε λοιπόν εκεί στον Άριο Πάγο σήμερα και ήταν και Γάλλοι, μιλούσε και στα γαλλικά, κήρυτε και στα ελληνικά, και τι το ρότερο, ύστερα στη Διονυσίου Αεροπαγίου του εκεί υπήρχαν χιλιάδες ξένοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, από όλα τα έθνη. Τι το ρότερο να πάμε να πηγαίνουμε όλο το καλοκαίρι και όλο το χρόνο με μια ομάδα αδελφών που ξέρουν καλά οι αδελφοί τα αγγλικά, άλλος τα γαλλικά, άλλος τα γερμανικά, άλλος ξέρω εγώ τα ρωσικά, και να κηρύττω με το λόγο σε όλες τις γλώσσες, και εκατομμύρια άνθρωποι που επισκέπτονται την Ελλάδα να ακούσετε τον λόγο τον καθαρό εδώ και να πάνε στις χώρες και να πούνε οι Έλληνες αγαπάνε πολύ τον Κύριο και κηρύττουν το Ευαγγέλιο και να πάρουν πολλά από εμάς. Γιατί μόνο με το Ευαγγέλιο θα σωθεί η Ελλάδα. Μόνο. Ο Αδαμάντιος Κοραής το έλεγε αυτό. Μόνο με το Ευαγγέλιο. Τι ωραία. Έχουμε χαρά μέσα στην καρδιά μας, αδερφέ Γιάννη, γιατί πραγματικά αυτή η αγάπη του Χριστού είναι αυτή που μας έλκυσε, αυτή μας οικοδόμησε στη ζωή μας. Έχω φτερά, αδερφέ. Αγαπώ και λέω, είμαι ευτυχισμένος. Και οι άνθρωποι λένε, μα σήμερα μπορεί να υπάρχει άνθρωπος ευτυχισμένος. Λέω, είναι όλα τα αδέρφια μου. Γιατί έχουμε ουράνιο πατέρα. Και το σπουδαιότερο, θα κληρονομήσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Θα είμαστε συμβασιλείς με τον Χριστό, συγκληρονόμοι της αιώνας βασιλείας. Και θα μας καθίσει, λέει ο Χριστός, στην Αποκάλυψη δίπλα του στο θρόνο του. Μα τέτοιες επαγγελίες έχει αυτό το υπέροχο βιβλίο. Άνοιξε το, φίλε μου, άνοιξε το, φίλη μου. Σε αγαπάει ο Χριστός, μας άφησε τη διαθήκη του. Θα τα έχεις όλα. Όλα, νέα γη, νέους ουρανούς κτίζω, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Όλα θα σου τα χαρίσει ο Κύριος. Σ' αγαπά, όπως και εμένα με αγαπάει. Ας το δοξάζουμε μέρα νύχτα. Αμήν. Γιάννη μου, ήθελα να ακούσουμε λίγο και για την οικογένειά σου.
γιατί ο θησαυρός που έχουμε στο σπίτι μας είναι τα παιδιά μας, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Και ήθελα έτσι να μας πεις πόσα παιδιά έχεις, πόσα σου χάρισε ο Κύριος, πώς είναι η οικογενειακή σου ζωή και λίγο να μας μιλήσεις για την οικογένειά σου. Ευχαριστώ τον Θεό που με τη Φρασουάζ έτσι δώσαμε ένα πολύ ωραίο αγώνα και στεκόμαστε με τη χάρη του Θεού στην πίστη, στην ελπίδα και την αγάπη. Μίζων όλων είναι η αγάπη βέβαια, μεγαλύτερο όλων. Και μέσα στην οικογένειά μας ο Θεός έκανε θαυμαστά πράγματα από πλευρά ότι μας χάρισε πρώτα τρία υπέροχα κορίτσια, πολύ όμορφα, εξωτερικά αλλά και εσωτερικά, ψυχούλες είναι όλες. Τα αναθρέψαμε όλα με παιδεία και νοθεσία Κυρίου, με τον Άγιο Φόβο του Σεβασμού του Κυρίου, και η Θεοδόρα Σάντρα μεγαλύτερη, και η Λεωνόρα και η Ελίζα αγαπάνε τον Κύριο, δόξα τω Θεώ. Έχουν μέσα τους βαθιά το Λόγο του Θεού. Αγώνας είναι καθημερινός βέβαια και για την νεολαία μας, για τα παιδιά, να σταθούν σε αγιασμό. Αλλά είδα πραγματικά το χέρι του Θεού και στα παιδιά μου. Η μεγάλη μου η Θεοδόρα, αφού τελείωσε το 2 στην Ελλάδα, με έναν τόσο ωραίο τρόπο, μετά πήγε στη Χάγη, 6,5 χρόνια έκανε μεταπτυχιακά, μπόρεσε, πήρε και το bachelor μετά 4 χρόνια, και μετά 2,5 χρόνια πήρε και το μάστερ. Τώρα, τον Ιούνιο μόλις τελείωσε τώρα, 28 χρονών ήδη είναι, και πραγματικά αμέσως βρήκε δουλειά. Με τέτοια οικονομική κρίση, 2 οδεία στη Θέρμη, στην Περαία, έξω από τη Θεσσαλονίκη, εγκαταστάθηκε κιόλας μαζί με την Ελίζα, τώρα τη μικρότερη, που και αυτή κατά θαυμαστό τρόπο πέρασε οδοντιατρική, με 19.080 μόρια, άριστη. Είδα και εκεί το χέρι του Κυρίου και η κόρη μου και η μεσαία μου μάλιστα, και αυτή σπουδάζει στην επιστήμη και εφαρμογή τηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο. Το χέρι του Θεού, όλες καταλαβαίνουν πραγματικά ότι οι κορούλες μου, ότι ο Κύριος ενήργησε και ενεργεί στη ζωή και το μέλλον είναι σίγουρο με Αυτόν, τον Πατέρα τον Ουράνιο. Να με αξιώσει ο Θεός, αν το επιτρέψει, να δω και παιδιά Κυρίου, αγόρια εν Χριστώ, νέους, να κάνουν οικογένειες με τις κόρες μου, να δοξάσω τον Θεό, να έχω και γονάκια. Ευχαριστούμε τον Κύριο, είμαι ήδη 58 χρονών. Και πραγματικά είδα τα θαυμάσια του Θεού να εκπληρώνονται. Βέβαια τα παιδιά δεν τα μεγαλώσαμε παραμυθάκια από μικρά, αλλά κάθε βράδυ με το Λόγο του Θεού. Ανοίγαμε, διαβάζαμε τις ιστορίες της βίβλου, έτσι, για τον Δαβίδ, για τον Γολιάθ, τον Δαβίδ, για όλα αυτά, για τον Απόστολο Παύλο, τον Ιωάννη, τον Πέτρο, όλα αυτά τα ξέρουμε. Άρα λοιπόν ο Κύριος, τον αγαθό σπόρο του, τον φύτευσα από τα μικρά του στα χρόνια. Από εδώ και ύστερα τώρα βλέπουμε το χέρι του Θεού να δημιουργήσουν και οικογένειες και να χαιρόμαστε εν Χριστώ. Δόξα τω Θεώ, τα δύο έχουν μπαπτιστεί ενίδατοι, δόξα τον Κύριο, τα δύο μεγαλύτερα. Η τρίτη, τώρα αυτή που μπήκε οδοντιατρική, είναι στο δεύτερο έτος, και αυτή ζητάει, χαίρεται, έρχεται στην εκκλησία, δοξάζει τω Θεώ. Τώρα είναι η ώρα που θα λάβει και το Πνεύμα το Άγιο και θα είναι και αυτή ενδυνάμει. Θα ολοκληρωθεί η πίστη της μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Μια που αναφέρθηκες και ότι έρχεται και στην Εκκλησία, θα ήθελα να μας μιλήσεις και λίγο για την Εκκλησία που σε έφτασε ο Κύριος εκεί και υπηρετείς, που σε βάλει το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Είναι η Φίλιππη, η αρχαία πολιτεία αυτή, η ρωμαϊκή, έτσι αν θα έρθείτε και εκεί θα σας εξεναγήσω. Έχει την μεγάλη πλατεία 50x100 μέτρα, τα διάφορα ιερά γύρω από την πλατεία. Έχει τη Βασιλική Α και τη Β που γίνανε τον 5ο-6ο αιώνα, αυτοί που κάνανε την Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι οι ίδιοι τεχνίτες έχουν διαπιστωθεί ότι έκαναν και αυτές τις μεγάλες βασιλικές, τις πρωτοχριστιανικές. Έχει το μεγάλο αμφιθέατρο, έτσι όπως μοιάζει με τη Εφέσο, εκεί ρίχνανε τους χριστιανούς στα λιοντάρια, στα θηρία, πολλοί μαρτύρησαν εκεί στον τόπο μας, και επέτρεψε ο Θεός. Υπάρχει βέβαια η επιστολή προς Φιλιππησίους γύρω στο 61 μετά Χριστό που μας διδάσκει τόσα πολλά, και καυχόμαστε κι εμείς ότι είμαστε εκεί η πρώτη εκκλησία της Ευρώπης, η πρώτη χριστιανή λιδία της Ευρώπης, δόξα τω Θεώ, και εκεί επέτρεψε ο Θεός να γίνονται συναθρήσεις στα σπίτια από το 86-87. Ήταν δύο οικογένειες χριστιανών,
αδελφών μας που διέθεσαν τα σπίτια τους να είναι κατοίκων και εκκλησίες και κάναμε 2 φορές τουλάχιστον συναθροίσεις την εβδομάδα. Το έργο προχώρησε, προστέθησαν και άλλες ψυχές και ο κύριος μου έβαλε στην καρδιά μου και το επάγγελμά μου ήταν καλό να κτίσω μια εκκλησία εκεί πέρα στο ωραίτερο σημείο των Κρινίδων, έτσι λέγεται η Κομόπολη, η οποία είναι πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης των Φιλίππων. Ένα μεγάλο μέρος δηλαδή το Κρινίδων είναι πάνω στους αρχαίους Φιλίππους. Εκεί λοιπόν είχε δει μια αδελφή εν Χριστώ στο σημείο που κτίστηκε η εκκλησία να πέφτουν χρόνια πριν να κτιστεί, να πέφτουν από τον ουρανό 2 καταράκτες. Ευλογία του Θεού, Ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού να δημιουργήσει και πάλι την εκκλησία του, την πρώτη πάντοτε, με τις ίδιες βάσεις, την ίδια διδασκαλία, τον ίδιο τρόπο λατρείας, εν πνεύματι και εν αληθεία και να λειτουργούν μάλιστα και τα χαρίσματα. Έτσι το 2000 ήσασταν κι εσείς στα γένεια της εκκλησίας, έγινε επίσημα και από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πήραμε την άδεια, έγινε η εκκλησία και έγιναν και γάμοι μάλιστα, 4 γάμοι από τον πρώτο χρόνο, έρθε ευλογία του Θεού, πολλές καινούργιες ψυχές βαπτίστηκαν εν ύδατι, εν πνεύματι Αγίω και μέχρι και τώρα, πρόσφατα 2 άλλες ψυχούλες βαπτίστηκαν εκεί στο ποτάμι της Λιδίας, έχει αύξηση η εκκλησία από πλευράς πνευματικότητος, έχει ζήλο, έχει φλόγα, έχει ομολογία, καλή σε όλο τον κόσμο και ο Θεός πραγματικά αυτήν την εκκλησία θα τη χαριτώσει ακόμα περισσότερο και δόξα τω Θεώ, υπηρετεί και ένας άλλος αδερφός μου, συμπρεσβύτερος τραπεζικός είναι ο Αντώνης ο Μαθαίας, πολύ καλός αδερφός, μια καρδιά, μια ψυχή και όταν είμαστε έτσι σε αυτή την ενότητα πραγματικά ο Κύριος μας δίνει τόση μεγάλη χαρά και έχουμε αυτά τα φτερά. Εκεί στην ενότητα οικοδομεί ο Χριστός. Ενότητα, ναι. Εκεί στην ενότητα. Και έχουμε πολύ ωραίες σχέσεις με όλες τις εκκλησίες της περιοχής, ανταλλάσσουμε επισκέψεις, θα έρχονται τις Τετάρτες ιδιαίτερα ευλογημένοι αδελφοί, την Τετάρτη αυτή ο αδελφός ο Γιώργος ο Μαλέας θα είναι, άλλοι αδελφοί από την εκκλησία της Δράμας, έρχονται από την εκκλησία της Ξάνθης, δόξα τω Θεώ. Από τη Θεσσαλονίκη τώρα θα μας έρθουν 2 αδελφοί, συμπρεσβύτεροι και αυτοί, δόξα τον Κύριο, είναι πολύ καλοί όλοι οι αδελφοί και τους απολαμβάνουμε. Τις Παρασκευές επίσης έχουμε μια πολύ ωραία κοινωνία μεταλλήλων, αναλύουμε διάφορα εδάφια του Λόγου του Θεού, μια ωραία συζήτηση γίνεται, απορίες, απόψεις, όλα βέβαια γίνονται με σοφία και με τάξη, δόξα τω Θεώ στο χώρο της Εκκλησίας, άφθονα τα κηρύγματα γίνονται. Τις Κυριακές πολύ μεγάλη ευλογία έχουμε, το πρωί ιδιαίτερα που κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού κάθε Κυριακή, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, γραφικότητα Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό, ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, γιατί ο Κύριος θα κάνει τέλεια μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Αμήν. Πραγματικά έχουμε μια πρόσκληση ζωής αιωνίου. Ναι. Μια πρόσκληση στα χέρια μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Ευχαριστούμε για όλα αυτά τα θαυμάσια που κάνει ο Χριστός στη ζωή κάθε ανθρώπου, αδελφέ Γιάννη. Ευχαριστούμε γιατί ήσουν ανάμεσά μας σήμερα. Και εγώ ήθελα. Ακούσαμε όλα αυτά τα μεγαλεία που έκανε ο Χριστός. Και σε ένα φίλε και φίλη, σε προσκαλεί ο Χριστός. Εάν δεν τον έχεις γνωρίσει, να τον γνωρίσεις, να σου αποκαλυφθεί αυτή η αιώνια αγάπη, να σε ελκύσει με αυτή την αγάπη και να ζεσταθεί η ψυχή σου και η καρδιά σου. Σύντομα κοντά σας με μια νέα ομολογία πίστεως.